Η πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών φόρησε τα καλά της για να υποδεχθεί μια ξεχωριστή έκθεση σύγχρονης τέχνης. Έλληνες και Τούρκοι καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους για μια εφάνταστη συλλογή. Η έκθεση με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και φωτογραφίας 50 διακεκριμένων Ελλήνων και Τούρκων οικαστικών έχει ως θεματικό της άξονα το επικοινωνήν. Η επικοινωνία είναι απαραίτητος δρόμος για να φτάσουμε στην κοινωνία, δηλαδή στην σχέση φιλίας και αγάπης. Η παρουσίαση της έκθεσης Θεσσαλονίκη οργανώθηκε από τον Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Σύνδεσμο Ύβρου, στο πλαίσιο της γενικότερης δράσης του, με σκοπό την προσφορά στην ομογενειακή κοινότητα. Επιχειρεί να στήσει μια γέφυρα αλληλογνωριμίας, φιλίας και κοινωνίας μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων, Τουρκίας και Ελλάδος, μέσω της τέχνης και του πολιτισμού. Γι' αυτό και είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Οι πειρέτης του θαύματος που απόψε απολαμβάνουμε είναι ο δραστηριότατος Εκπαιδευτικός και Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ύμβρου, με εκτελεστικό μοχλό και καλλιτεχνικό επιμελητή, τον ακάματο κύριο Κυριάκο Πεταλίδη. Δεν είναι τυχαίο το ότι 25 κορυφαίοι Έλληνες εικαστικοί μαζί με 25 από την Τουρκία συνομιλούν σε αυτό το χώρο. Να σας πω ένα μικρό μυστικό. Όταν ολοκλήρωσα τη λίστα με τους 25 Έλληνες, με τα κριτήρια που βέβαια ένας επιμελητής θα επέλεγε για μια υψηλού επίπεδου παρουσίαση, πήρα την λίστα με τους 25 που η περίφημη Γκαλερί Μερκύρ της Κωνσταντινούπολης και η Σαμπίχα Κουλτουλμούς μου έδωσε. Καθίσαμε μια ολόκληρη μαζί με το στο διαδίκτυο. Βεβαιωθήκαμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες είναι του ιδίου επίπεδου. Ονόματα, βιογραφικά, κριτικές, ακόμη και στις τιμές στο βαθμό που αυτό μπορεί να παίξει ρόλο. Ώστε ο παρατηρητής πια της έκθεσης, ο επισκέπτης, μπορεί ελεύθερα σαφώς να εκφραστεί, μπορεί να πει ότι κάτι δεν μου αρέσει, αλλά σαφώς δεν μπορεί να πει δεν είναι καλός ο καλλιτέχνης που συνυπάρχει στο χώρο με τον διπλανό του. Η έκθεση μετά την παρουσίασή της στη Θεσσαλονίκη θα ταξιδέψει στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη και στην Ύμβρο.